Πάμε να ακούσουμε λίγο την Τίνα Τσουκαλά. Επίσης, θα σας παρουσιάσω τους εκλεκτούς καλεσμένους για την κουβέντα που θα γίνει. Για να μας δώσει. Μάλλον όχι, θα παρουσιάσω καλεσμένους και μετά θα σας πω για την Τίνα Τσουκαλά. Είναι ο κύριος Κώστας Δουζίνας, ο καθηγητής βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλό συνομιλητή απέναντί του, ο κυριοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Τζαβάρας. Καλώς ήρθατε, κύριε Κώστας. Τρεις Κώστας. Τρεις. Τι άλλο. Ανακοινώσατε και μία Τίνα. Ναι. Ξέρεις, το Κωνσταντίνο σημαίνει κάποιος ο οποίος είναι σταθερός. Έτσι. Έτσι. Κόνστο. Από το Κόνστο, ναι, ναι. Και όλα αυτά. Το Κωνσταντίνο. Είναι ευστάθιο σημαίνει. Το Κωνσταντίνο σημαίνει ευστάθιο στα ελληνικά. Ευστάθιο. Τι ζούμε, κυρίες και κύριοι, τι παρακολουθείτε. Αυτό δεν είναι εκπομπή, αυτό είναι υπερπαραγωγή. Τίνα, έμαθες λοιπόν από πού προκύπτει κιόλα. Αν είσαι και Κωνσταντίνα κιόλα, κυρία Τσουκαλά. Σας ακούμε. Ναι, ναι, καλησπέρα. Λοιπόν, στο μικροσκόπιο πλέον της εισαγγελικής έρευνας βρίσκεται η δημοσιοποίηση της συνομιλίας του Παύλου Πολάκη με τον Γιάννη Στουκνάρα αναφορικά με το δάνειο των 100.000 ευρώ που έλαβε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας από την Attica Bank. Ο προϊστάμενος εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών, ο κύριος Ιωαννίδης, με αφορμή όσα ήταν το φως της δημοσιότητας, διέταξε προκαταρκτική εξέταση τόσο για την καταγραφή της συνομιλίας Πολάκη Στουκνάρα, όσο και για τη δημοσιοποίησή της. Δηλαδή, θα ερευνηθεί το ενδεχόμενο να καταγράφει και τίμαχη συνομιλία χωρίς τη ρητή συνένεση και των δύο πλευρών, κάτι που συνιστά αυτόφορο κακούργημα. Ακριβώς, και είναι κακούργημα. Στην περίπτωση πάντως που διαπιστωθεί πως υπήρξε όντως παράνομη καταγραφή της συνομιλίας, θα εξεταστεί πώς έγινε η διαρροή αυτή σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή θα μπουν στο στόχαστρο και τα μέσα ενημέρωσης που αναπαρήγαγαν την επίμαχη συνομιλία. Εάν πάντως προκύψουν ενδείξεις πως ο κύριος Πολάκης εμπλέκεται στην καταγραφή της συνομιλίας, η δικογραφία θα πρέπει να διαβιβαστεί στη Βουλή ως μόνη αρμόδια να αποφασίζει, καθώς όπως προβλέπουμε τη δικαιοσύνη δεν μπορεί να ασχοληθεί περαιτέρω με υπόθεση όταν σκοντάψει σε πρόσωπο υπουργού. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τίνα. Είναι καινούργιο αυτό, φρέσκο. Και λαχταριστώ. Όμως ήσασταν στη Βουλή σήμερα εσείς, ναι, στην ναι, ώρα που μίλαγε και ο κύριος Τζαβάρα, τον είδα. Τον είδα στο βίντεο δηλαδή. Όχι, εγώ δεν ήμουν εκείνη την ώρα μέσα, τον ήμουν στο γραφείο μου και έγραφα. Νομίζω ότι απάντησε, γιατί έδειξε το βίντεο της, ότι δεν έκανε. Αφού προηγουμένως λοιπόν πήρε τις κατάλληλες οδηγίες, γιατί όπως διαπιστώνεται άρχισε η εισαγγελική έρευνα, προφανώς έπρεπε να αρνηθεί. Και βέβαια εγώ, επειδή σήμερα είχαμε τη μεγάλη ευτυχία να νομοθετήσουμε κάτι το οποίο από καιρό έπρεπε να το είχαμε νομοθετήσει, το σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας. Εγώ λοιπόν σεβόμενος στο τεκμήριο αθωότητας του κυρίου Πολάκη θα αποφύγω να πω οτιδήποτε, γιατί έτσι πρέπει να είμαστε όλοι. Αν και αυτός είχε με τη σειρά του και αντίστοιχα σεβαστεί το τεκμήριο της αθωότητας όλων αυτών που είχε πιάσει το στόμα του εδώ και αρκετό καιρό, θα είμαστε πολύ πιο ήρεμοι και πολύ πιο πολιτισμένοι στην πολιτική. Και πιστεύω ότι συμφωνεί ο φίλος μου. Απολύτως. Και εμένα μου, να σας πω, μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι σήμερα περάσαμε στη Βουλή αυτή την τροπολογία που εισάγει το Τμήμα Θεότητας, το οποίο είναι η βάση του συστήματος, του ποινικού συστήματος σε όλα τα δυτικά κράτη, σε όλα τα δυτικά ευρωπαϊκά κράτη. Και πραγματικά μου έκανε εντύπωση, άκουσα και τον κύριο Τζαβάρα που μίλησε γι' αυτό. Κοιτάξτε, να δείτε, αυτό είναι κομμάτι της ραχοκουκαλιάς του κράτους δικαίου. Επομένως, δεν υπάρχει, νομίζω, η παραμικρή διαφοροποίηση δικιά μου από τον κύριο Τζαβάρα, ότι σε αυτά δεν τα συζητάμε. Δυστυχώς, εδώ στην Ελλάδα γινόταν αυτό σε πολύ εκτεταμένο βαθμό και ελπίζω τώρα να τελειώσει. Αλλά να προσθέσω απλώς μόνο ότι στο μέτρο που η ποινική διαδικασία καταλήξει ότι πρέπει να ξεκινήσει τέλος πάντων το επόμενο στάδιο, θα έρθει στη Βουλή. Βάσει του άρθρου 86 του Συντάγματος. Εγώ το έχω ονομάσει αυτό το άρθρο 86, το νόμο της Ευθύνης Υπουργών και την ομολογία που είχε φτιαχτεί από κάτω της, το τέλειο έγκλημα. Είναι το τέλειο έγκλημα με την εξής έννοια. Όχι το τέλειο έγκλημα που θα ήθελε, ας πούμε, η Αγκάθα Κρίστη να φτιάξει, να δώσει όλα τα στοιχεία, αλλά να μην μπορείς να βρεις ποιος είναι ο εγκληματίας. Είναι ένα τέλειο έγκλημα που το είχε φτιάξει ο νομοθέτης, έτσι ώστε να μην μπορεί να πάει στο δικαστήριο κάποιος με τον οποίο υπάρχει μια τέτοια. Συμφωνείτε, κύριε Τζαβάρα? Απόλυτα συμφωνώ. Άλλωστε είμαστε μαζί με τον κύριο Δουζίνα και στην Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος και έχουμε συμφωνήσει και τα δύο μεγάλα κόμματα για την αναθεώρηση του άρθρου 86, το οποίο πράγματι είχε καταντήσει να είναι ένα καθεστώς ατιμωρησίας για τα υπουργικά εγκλήματα. Απολύτως συμφωνούμε. Και η είδηση της είδησης είναι ότι και ο νομοθέτης, αυτός που το ψήφισε να καταργηθεί.
Προφανώς. Όλοι το ψηφίσαν. Ναι, όλοι. Ναι, ναι. Και παρότι υπάρχει μια διαφορά, ότι εμείς προσθέτουμε επίσης ότι πρέπει να υποθεί στο Σύνταγμα με μια ερμηνευτική δήλωση, ας πούμε, ότι μόνο εγκλήματα τα οποία γίνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων και όχι επ' ευκαιρία, mm-hmm. μόνο αυτά πέφτουν στις προστατευτικές διατάξεις, οι οποίες θα παραμείνουν σε ένα βαθμό και οι οποίες παρεμπιπτόντως δεν υπάρχουν σε κανένα από τα μεγάλα δυτικά κράτη. Στη Βρετανία, που ξέρω πολύ καλά, στη Γερμανία, στη Γαλλία, οποιοδήποτε υπουργός ή πολιτικός υπάρχουν υποψίες ποινικών αδικημάτων, πηγαίνει στο λεγόμενο φυσικό δικαστή. Mm-hmm. Σε αυτό που θα πάτε κι εσείς δηλαδή, εάν κάποιος σας καταγγείλει για κάποιο ναι. αδίκημα. Μην βάζετε ιδέες τώρα. Παρακαλώ. Όχι, δεν είναι αυτό. Βέβαια, εγώ έχω μια διαφοροποίηση στο θέμα αυτό. Αυτή η διάταξη, η οποία ας πρέπει, το ξέρει βέβαια και ο κύριος Δουζινάς ως καθηγητής του δικαίου, είναι μια διάταξη που διατρέχει όλα τα συντάγματα της Ελλάδος. Ακόμα αυτό και τα τρία επαναστατικά συντάγματα, Επιδαύρου, Τριζίνας και Άστρους, είχαν παρόμοια διάταξη. Mm. Αυτό αποδίδει κάποια αναγκαιότητα. Δεν είναι δηλαδή ένα μέτρο για να γίνεται διάκριση όσον αφορά την ποινική μεταχείριση των πολιτικών σε σχέση με τους πολίτες. Mm-hmm. Αλλά και πολλές χώρες στον οργανισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης, που είναι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι περισσότερες έχουν παρόμοια διάταξη. Όχι εδώ τόσο το πρόβλημα στατευτικές. Ενδεχομένως. Ναι. Εδώ όμως το πρόβλημα ήταν αυτή η ασφικτική προθεσμία εντός της οποίας έπρεπε να ερευνηθεί και να διωχθεί το αδίκημα. Άρα τώρα με αυτή την τροποποίηση που την επιμικρύνουμε τόσο που να φτάνει την παραγραφή του αντίστοιχου εγκλήματος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα περνάνε μία και δύο και τρεις βουλές και το έγκλημα. Για να βάλω λίγο εδώ, γιατί και εδώ έγινε το τέλειο έγκλημα. Δηλαδή, πτώχευσε ένας λαός. Να το δούμε. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν. Το έλεγα και στην αρχή της εκπομπής. Αν γίνεται από την τρίχα τριχιά και άμα την πίεση τον αντίπαλο, θα κάνει και το λάθος και εκεί θα τον χτυπήσει. Εδώ λοιπόν, και δεν το ξέρω στο λόγο της τιμής μου. Η Νέα Δημοκρατία έβγαλε ανακοίνωση για τις αποκάλυψεις Τσουκάτου. 16 δις. Το Κινάλ είπε ουδέν σχόλιο. Δεν το γνωρίζω. Στο λόγο της τιμής μου. Δεν να, είδα. Να σας πω κάτι. Είναι είδηση. Είναι είδηση. Βγαίνει ένα κορυφαίο στέλεχος και λέει: πήρα 16 εκατομμύρια από μια εταιρεία, κράτησε για μένα αυτά και. Προσέξτε τώρα. Ναι. Να δεν τώρα. Κράτησε μια πρακτική εφαρμογή. Μια πρακτική εφαρμογή αυτού που νομοθετήσαμε σήμερα. Σήμερα λοιπόν. Και θα το επαναλάβω. Είδηση είναι αυτό. Γίναμε πολιτισμένο. Δικαιικά κράτος. Γιατί ο κάθε κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει, ακόμα και να ψεύδεται, ακόμα και να σιωπά και εν πάση περιπτώσει απέναντι στον κατηγορούμενο, κανένας δεν δικαιούται, αντιθέτως υποχρεούται να μην κάνει κανένα σχόλιο. Εγώ αποφεύγω συστηματικά να σχολιάζω κουβέντες που λένε κατηγορούμενοι. Με τριμπλάρετε, αλλά. Εντούτοις, κοιτάξτε, και πιστεύω ότι διαγενική άποψη είναι κατα... Για να καταλάβουν οι συνάδελφοί σας, οι δημοσιογράφοι, το πρόβλημα δεν είναι τόσο πολύ τους πολιτικούς. Μπορεί και κανένας πολιτικός ή κάποιο άλλο πρόσωπο στο δημόσιο βίο να κάνει μια καταγγελία, να πει αυτός πραγματικά έκανε το ένα ή το άλλο. Το μεγάλο πρόβλημα είναι εδώ, στις εφημερίδες, οι οποίες. Έγινε ένα μεγάλο έγκλημα εχθές, έχει απασχολήσει τον τύπο. Την επόμενη μέρα κάποιος συλλαμβάνεται και βγαίνουν έξω και λένε αυτός το έκανε. Έτσι. Αυτό είναι η παραβίαση. Εδώ είναι το πρόβλημα είναι δηλαδή με τα μίντια και με τα κοινωνικά έτσι. Μέσα, αλλά και με τα κανονικά μέσα, ας πούμε τα παραδοσιακά, τα οποία δεν, όχι μόνο δεν το σέβονται, δεν τους περνούν από το μυαλό ότι θα υπάρξει μια μεγάλη διαδικασία που μπορεί να κρατήσει μήνες, μπορεί να κρατήσει χρόνια. Δεν και δεν είναι το γεγονός ότι κάποιος συνελήφθη ότι αυτό θα οδηγήσει στην καταδίκη. Εσείς θα έπρεπε να απαιτείτε ο αρμόδιος εισαγγελέας να ερευνήσει τη δήλωση αυτή του κυρίου Τσουκάτου. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Νομίζω ότι έκανε ο κύριος Πολάκης. Πήρε το δρόμο. Το έκανε. Δεν κατάλαβα. Γιατί δεν ξέρω κιόλας. Τα ξημερώματα από την πληροφορία δεν έκανε άλλα. Του είπε τα κάνετε τίποτα εκεί. Βοηθάς να κοιτάξουμε για τα οικονομικά, για τα χρέη των κομμάτων κτλ. Και πρέπει να βοηθήσουν τα μίντια. Πρέπει να βοηθήσουν. Τα μίντια πώς να βοηθήσουν. Να βοηθήσουν έχοντας υπόψη τους. Τα μίντια έχουν ιδιοκτήτες. Τα μίντια έχουν. Συμφέροντα, τα μίντια είναι. Ένα μόνο μπορεί, κατά τη γνώμη σας, το λέω ευθέως, να παίξει ρόλο καταλυτικό και θα βοηθήσει και τα ιδιωτικά, είναι το δημόσιο μέσο. Όσο το δημόσιο μέσο πάντα, επειδή εγώ έχω δουλέψει πολλά χρόνια, πήγαινε δυνατά, βοηθούσε στον ανταγωνισμό και είχαμε και καλύτερη ιδιωτική τηλεόραση. Να πω εδώ, κύριε Αρβανίδη, καταρχάς και εμείς να σας ευχηθώ και καλή επιτυχία με το νέο σλότ που έχετε τώρα, 4 με 6.
Και να πω ότι επίσης, για μένα πολύ μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, εδώ και δύο μήνες δεν είχα ξαναέρθει, με τον κύριο Τζαβάρα. Διότι με τον κύριο Τζαβάρα έχει δημιουργηθεί, νομίζω, στη σχέση που έχει γενικά με τον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά και με μένα, αυτό που λέγαμε πολιτικός πολιτισμός. Mm. Δηλαδή, στη συζήτηση για αναθεώρηση του συντάγματος, αμοιβαία και ο κ. Τζαβάρας και εγώ ευχαριστήσαμε ο ένας τον άλλον για το εξαιρετικό επίπεδο της συζήτησης που έγινε. Μια συζήτηση, η οποία εγώ, όπως έγραψα, σε ορισμένα σημεία έφτανε σε επίπεδο πανεπιστημιακού συνεδρίου. Mm. Βέβαια, επισκιάστηκε από τις φασαρίες, τις πρέσπες, τα συλλαλητήρια, την οχλοβοή που υπήρχε για άλλα θέματα. Αλλά εκεί μέσα στις 18 συνεδριάσεις που έκανε αυτή η Επιτροπή και η οποία συζήτησε λεπτομερώς, θα μπορούσαμε να έχουμε και περισσότερο χρόνο. Υπήρχε μια χρονική πίεση, αλλά κάναμε ουσιαστική συζήτηση και κάναμε και αυτό που υποτίθεται ότι κάνει η Βουλή και δεν το κάνει, που είναι ο διάλογος. Δηλαδή, άκουσε τις απόψεις του, άκουσε τις δικές μου και κάναμε και ορισμένες συγκλήσεις. Αυτό ήταν μοναδικό στη δικιά μου μικρή εμπειρία την κοινοβουλευτική. Στη δικιά σου που είναι πιο μεγάλη, κύριε Τζαβάρα. Εμένα πραγματικά, αφού μάλιστα κάποια εφημερίδα έγραψε με είχε σε μια καρικατούρα έτσι και λέει ο βουλευτής που το ευχαριστήθηκε. Με φυχή βέβαια, γιατί ήθελε να επισημάνει αυτό ακριβώς. Πράγματι. Όλοι όσοι έχουμε μια αίσθηση της ποιότητας την οποία πρέπει να επιδεικνύει ο κοινοβουλευτικός λόγος, χαρήκαμε αυτή το ότι με τους συναδέλφους μας, με τους οποίους έχουμε ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές και μεγάλες και φιλοσοφικές, μας δόθηκε δυνατότητα να ανταλλάξουμε επιχειρήματα. Και εδώ βέβαια θα πω, θα μου επιτρέψετε να το πω, εδώ στις δύο βουλές, τέλος πάντων, να μπούμε στις λεπτομέρειες, αυτό είναι λογικό. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και βαθιές διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στις πολιτικές, χοντρικά να το πούμε τώρα, της αριστερής, της προοδευτικής παράδοσης. Της αριστερής και της δεξιάς αντίληψης. Εμείς χοντρικά είμαστε με τους πολλούς. Η δεξιά δεν είναι με τους πολλούς. Όχι ο κ. Τζαβάρας, λέω ως ιδεολογική άποψη. Και έχουμε αυτή τη στιγμή μια κοινωνία η οποία πλήρωσε, η οποία πλήγωσε 10 χρόνια τώρα. Ωραία. Και εκεί πέρα η θέση μας, εμάς, είναι να προωθήσουμε. Θα ρωτήσω και θα δώσω το λόγο και στον κ. Τζαβάρα, αλλά προς. Ναι. Υπάρχει μια αγωνία που την καταλαβαίνω στη Νέα Δημοκρατία. Διότι το Σύνταγμα όπως έχει φτιαχτεί, και είστε και εξαίρετοι επιστήμονες και δύο, έχει και ορισμένα ταξικοπολιτικά χαρακτηριστικά. Αυτό για το ήταν πώς δουλεύει η κοινωνία. Ακριβώς αυτό είπα. Και θα έρθεις εσύ, κύριε Δουζίνα, με 4 χρόνια διακυβέρνησης να μου αλλάξεις το DNA μιας ολόκληρης ιστορίας, ή τουλάχιστον να το μπολιάσεις με διαφορετικά. Ναι, 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 ναι. Αυτό σημαίνει, όπως λέγεται, είστε καθεστώς ή έχετε καθεστωτική αντίληψη. Εκεί ήταν η ιδεολογική μάχη. Εγώ δεν θα το λέγα. Όχι, όχι. Εγώ, αν μου επιτρέπετε. Ναι, βέβαια. Εγώ πιστεύω ότι βασικά μέσα σε αυτή την επιτροπή υπήρξε μια διαμάχη μεταξύ μιας φιλελεύθερης άποψης, της οποίας θεωρώ ότι εγώ ήμουν εκπρόσωπος μαζί με τους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας, και από την άλλη μεριά υπήρχε αυτό, θα το έλεγα, το ρουσοϊκό, όπως το έλεγε εδώ και ο φίλος ο κύριος Δουζίνας, πρόταγμα μιας αντίληψης που πράγματι θέλει μια πιο διευθυνόμενη κοινωνία, θέλει μια πιο ελεγχόμενη κατάσταση, ώστε μέσα από τους κρατικούς μηχανισμούς να υπάρχει μια αναδιανομή εισοδημάτων, να υπάρχει μια καλύτερη εποπτεία από το κράτος στην κοινωνία. Εγώ λοιπόν ήμουν από εκείνους που αγωνιζόμουν για να περάσει η αντίληψη ότι η κοινωνία μπορεί να ζει πιο δημιουργικά χωρίς να έχει την ασφικτική εποπτεία του κράτους. Ναι. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Ναι. Και να σας πω, για να δώσω και μια. Και κλείνει ο κύριος Δουζίνας. Και εκεί ακριβώς. Ελεύθερα, δεν είναι. Άλλωστε, τα λέμε τόσο καλά μεταξύ μας που δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Γιατί ο ένας σέβεται το δικαίωμα του άλλου να έχει διαφορετική άποψη, έτσι, έτσι, και έτσι, μέσα από αυτή την άποψη να διατυπώνει επιχειρήματα όπου το λόγο τον πάνε πιο πέρα. Δηλαδή το να αναμασάς στερεότυπα. Εμένα αυτό με ενοχλεί στις συζητήσεις. Και γι' αυτό και ο λόγος μου δεν είναι ξύλινος, ποτέ δεν έχω γράψει λόγους. Και αυτό που θέλω είναι, αν είναι δυνατόν, τη στιγμή που μιλάς να δίνεις το χέρι σου στον άλλον για να συναντηθείτε έστω σε κάτι πιο μακριά, πιο δημοκρατικά, πιο φιλελεύθερα. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, και παραμένοντας στο ίδιο κλίμα, να έλεγα ότι καμιά φορά στεναχωριέμαι από το φίλο τον Κώστα, διότι απολύτως συμφωνώ μαζί του ότι εκφράζει αυτό που θα έλεγα τον πολιτικό φιλελευθερισμό. Ενώ
υπάρχουν δυστυχώς στο χώρο το δικό του και εκφράστηκαν και στην Επιτροπή αυτό που θα λέγαμε τον νέο φιλελευθερισμό. Ξέρω ότι δεν του αρέσει ο όρος, αλλά χοντρικά τη λογική των μνημονίων, δηλαδή του δημοσιονομικού περιορισμού και πειθαρχίας και της εσωτερικής υποτίμησης. Το ακούσαμε ξανά και ξανά και ξανά. Όχι από τον κύριο, προφανώς όχι από τον κύριο Τζαβάρα. Ότι εάν έχουμε έλλειμμα, θα κόψουμε μισθούς και συντάξεις. Κάτι το οποίο σε έναν λαό ο οποίος έχει περάσει 10 χρόνια, βρε παιδί μου, τέτοιο μάτωμα, δεν μπορείς να λες ότι εγώ θέλω να αλλάξω το Σύνταγμα. Που σε αυτή την κατεύθυνση να κάνω, δηλαδή το Σύνταγμα να συνταγματοποιήσει αυτό που μας έλεγε και ο Σόιμπλε. Δεν είναι μονόδρομος όμως το κόψιμο των μισθών. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και από καρδιάς. Να είστε καλά για την υπέροχη κουβέντα αυτή. Πάμε σε διαφημίσεις, παιδιά, έρχομαι σε λίγο. Και εγώ χάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.